Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Από τα στούντιο της Λευκωσίας, μαζί σας. Παρόλο που κάποιοι, και αναφέρομαι στα γεγονότα των ημερών, δυσφημούν τον τόπο μας στην αδιφάγο συμπεριφορά τους, κάποιοι άλλοι παράγουν έργο και δοξάζουν τον τόπο μας. Ένας από αυτούς, πολύ σημαντικός, ο Μάριος Ηλία. Μάριε, σε καλωσορίζομαι στην εκπομπή μας και έχουμε την τιμή να σε έχουμε μαζί μας για αρκετό χρόνο τώρα και να σε ρωτήσουμε για τα πολύ σημαντικά πράγματα που κάνεις. Θέλω να μας πεις τι γίνεται με το project της Ιαπωνίας, κατευθείαν στο ψητό. Γιατί ένας Κύπριος τώρα να βρεθεί στην Ιαπωνία και να αναλάβει ένα μεγάλο έργο, να ερμηνεύσει και να συνθέσει μέσα από τους ήχους του Κιώτο και να δημιουργήσει έναν έργο το οποίο περιμένουν με αγωνία οι Ιαπωνέζοι. Μεγάλη υπόθεση. Πες μας τα εσύ. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση, αγαπητέ Βαγγέλη. Είναι πάντα χαρά μου να μοιράζομαι με συμπατριώτες μου την ευχάριστη πλευρά της Κύπρου και νομίζω είναι αυτό που δίνει και στον τόπο μας την αξία και την ελπίδα ότι υπάρχει μέλλον. Όσον αφορά την Ιαπωνία, η όλη, ας το πούμε, φλόγα ξεκίνησε όταν είχα αποπερατώσει τον ήχο του Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία και ακολούθως έναν νέο συμφωνικό έργο που είχα κατά παραγγελία της Φιλαρμονικής του Πριμόρια στην Άπων Ανατολή παρουσιάσει. Και επειδή όλα βρίσκονται στην ίδια περιοχή, έτσι υπήρξε συζήτηση περί των δύο αυτών έργων. Ταυτόχρονα υπήρξε μια πρωτοβουλία από την Ιαπωνική κυβέρνηση και το Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων, ώστε να αναθέσουν σε κάποιον ξένο να έρθει στο Κιώτο να παράξει έναν καλλιτεχνικό έργο. Υπήρξαν 332, αν δεν απαντώ με προτάσεις διεθνώς, εκ των οποίων επιλέχθηκε μία και μοναδική, η οποία ήταν η δική μου και ήταν ο ήχος του Κιώτου. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, όπως είπα, κατόπιν πρόκλησης και ανάθεσης της Ιαπωνικής κυβέρνησης, έχουν περάσει 2 χρόνια και κάτι παραπάνω. Από πότε περιμένουμε να ολοκληρωθεί? Του χρόνου με το καλό, διότι είναι στο στάδιο της μεταπαραγωγής, post-production δηλαδή, και λόγω και των καταστάσεων του κορονοϊού, επειδή και όλα συσχετίζονται και με τις δυνατότητες παρουσίασης του αποτελέσματος, ναι, σε χώρους που θα πρέπει να υπάρξει ή ευελπιστείται να υπάρξει κοινών σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, έτσι υπάρχει αυτή η παράταση και με το καλό του χρόνου θα είναι έτοιμο για παρουσίαση. Ευχόμαστε βεβαίως να έχει περάσει αυτή η δυσκολία με τον ιό, διότι αν φέρω στο μυαλό μου την παρουσίαση που έκανες για την αυτοκινητοβιομηχανία, την BMW και το... Πόσος κόσμος ήταν τότε? 20.000 ακροατήριων. Ενώπιον 20.000 ακροατών παρουσίασες αυτόν τον φαντασμαγορικό έργο. Λοιπόν, ευχηθούμε να περάσει ο κορονοϊός. Από αύριο, για να ξέρεις, πρέπει να έχουμε και μάσκες. Σωστά. Και μέσα στα στούντιο. Να περάσει λοιπόν αυτό το κακό. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για την ουσία αυτού του έργου. Θα έρθουμε και στα δικά μας ακολούθως. Αλλά δεν έχω πάει εγώ στην Ιαπωνία, έχω πάει στην Κίνα. Και γενικά αυτοί οι ασιατικοί πολιτισμοί έχουν άλλη βάση. Είναι άλλη η φιλοσοφία τους, είναι άλλη η κοσμοθεωρία τους, η αίσθηση των ανθρώπων, τα οράματα τους, η πίστη τους. Και όταν έναν άτομο από τον δικό μας πολιτισμό, με την απόχρωση και της Κύπρου, πάει σε τέτοια μέρη, εκεί υπάρχει μια σύγκρουση και θέλω να πιστεύω ότι βεβαίως ότι είναι γόνιμη, αλλά θέλω να μας πεις εσύ ο ίδιος πώς βρίσκεις την κατάσταση εκεί και πώς παντρεύεται με τα δικά μας ιωθώτα. Καταρχήν να πω ότι, κατά την δική μου την άποψη, η Ιαπωνία δεν συγκρίνεται με καμία από τις υπόλοιπες χώρες της Αποανατολής.
Αν και με την Κίνα έχουν πάρα πολλά πολιτιστικά κοινά, ακόμα και θρησκευτικά, εντούτοις θεωρώ ότι είναι μία άκρος διαφορετική και ιδιόμορφη οντότητα, αν μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, ως χώρα. Για μένα, στην αρχή ήταν κάπως δύσκολη η επικοινωνία, διότι αν και είχα την εμπειρία από την γερμανόφωνη πλευρά, είχα ζήσει και στην Αυστρία, και στη Γερμανία, και στην Ελβετία, εν τούτης ο βαθμός, θα την έλεγα, σοβαρότητας, είναι σε έναν διαφορετικό επίπεδο. Δεν έχω ξαναζήσει πραγματικά αυτό το είδος των επαγγελματισμών, να το των πούμε έτσι, επαγγελματισμών, των επαγγελματισμών, το ότι ό,τι συμφωνήσεις ισχύει, το ότι έχεις προγραμματίσει ισχύει, το ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξεις οποιαδήποτε χρονοδιαγράμματα ισχύει, το ότι τα οικονομικά δεδομένα πρέπει να είναι όπως έχουν συμφωνηθεί ισχύει, το ότι πρέπει να υπάρξει αποτέλεσμα. Αυτό είναι αρκετά ισχύων. Γερμανικό τώρα, τούτο το μοντέλο που μας περιγράφεται. Είναι, είναι γερμανικό, αλλά θεωρώ ότι και είναι επίσης είναι ο ακόμη ψυχισμός περισσότερο. Και η ατμόσφαιρα εκεί των ανθρώπων. Ο ψυχισμός, πιστεύω, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό στην Ιαπωνική κουλτούρα. Για να δώσω ένα παράδειγμα, το ότι η Ιαπωνία φημίζεται για τις τεχνολογικές της επιτεύξεις, τα τεχνολογικά της επιτεύγματα. Και το ότι το ρομπότ ή το ρομποτικό στοιχείο στην καθημερινότητα παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, νομίζω αυτό είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβει κάποιος το πόσο σημαντικό στη ψυχική, στη ψυχοσύνθεση του ανθρώμου έχει αυτόν τον κυρίαρχο ρόλο η μηχανή. Και δεν είναι τυχαίο που αυτή τη στιγμή που μιλούμε τα humanoid, δηλαδή τα ανθρωποειδές ρομπότ, είναι μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων. Ο τρόπος που σκέφτονται είναι επίσης έχουν έναν χαρακτηριστικό, θα το έλεγα, του προγραμματισμού, το οποίο βασίζεται και το ίδιο το ρομπότ. Δηλαδή, σε έναν εργασιακό χώρο υπάρχουν, ας το πούμε, είναι όλοι προγραμματισμένοι. Και το πιο σημαντικό είναι να πω έναν πολιτισμικό, ας το πούμε, παράδειγμα, για να κάνουν ως σήμανση σε έναν ναό, σε έναν δημόσιο χώρο, ότι από εκεί και πέρα δεν μπορείς να προχωρήσεις. Παίρνουν μια πέτρα μικρή, τη βάζουν με σπάγκον γύρω-γύρω και την τοποθετάνε στο πάτωμα. Είναι σύμβολο. Όποιος δει αυτή την πέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε να πάει να περάσει αυτή την πέτρα. Και εμάς θα την πάρουν την πέτρα και θα ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους. Είτε έτσι, είτε το πιο απλό θα την κλωτσίσουν για να βγει από τη μέση. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει η κουλτούρα της συμπεριφοράς, του σεβασμού, το ότι υπάρχουν κανόνες οι οποίοι τηρούνται, που νομίζω είναι το α και το ω της οποιοσδήποτε ανάπτυξης. Υπάρχει ιεραρχία, ο σεβασμός στην ιεραρχία και υπάρχει επίσης ότι ο καθένας γνωρίζει τον ρόλο του και είναι πεπισμένος ότι πρέπει να τον αποδώσει στο μέγιστο δυνατόν. Και να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα στο εργασιακό περιβάλλον, ότι αν φύγει τη νύχτα, θα δεις ότι τα τρέμματα είναι γεμάτα από άτομα με κοστούμια κτλ. 10 τη νύχτα, 11 τη νύχτα, καλοντημένος, αλλά εκείνη την ώρα σχολάνουν. Και υπάρχει το εξής στο αίμα τους που λέμε, ότι όταν σχολάσει το αφεντικό ή ο υπεύθυνος, αυτοί σχολάνουν 2-3 ώρες μετά. Όμως το αφεντικό το ίδιο μένει 2-3 ώρες μετά, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι οι πλήστοι εργάτες δουλεύουν 5-6 ώρες υπερορίες, οι οποίες δεν πληρώνονται φυσικά ως επιτοπλίστη. Εμάς δυστυχώς είναι με την και παράγεται έργο. Να μην δουλεύουμε. Να διαμαρτυρηθούμε, αντί να πούμε να δουλέψουμε 5 ώρες σαν διαμαρτυρία για κάτι, να απέχουμε τη εργασία και είναι διαμαρτυρία. Η παραγωγικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, νομίζω φαίνεται σε όλους τους τομείς στη χώρα. Όπως επίσης και το κόστος ζωής είναι επίσης ψηλό, αλλά είναι ανάλογες και αμοιβές. Εγώ θαυμάζω τους Ιαπωνέζους καταρχήν, έχοντας επισκεφτεί στο Ισραήλ, στη Γερμανία, στην Αγγλία, μεγάλα εργοστάσια, όλα τα ρομπότ, δηλαδή οι μηχανές που κάνουν τα αυτοκίνητα, είναι όλα Ιαπωνέζικα. Ιαπωνέζικα. Γι' αυτό και όλα τα αυτοκίνητα της γης μοιάζουν. Και του Κορεάτη τα κάνουν τα Ιαπωνέζικα μηχανήματα, και του Γερμανού και του Ιταλού κτλ. Το δεύτερο που θαυμάζω είναι λόγω της δουλειάς μου που είμαι αρχιτέκτονας, είναι τους Ιαπωνέζικους κήπους. Ναι. Είναι σαν να έχουν κάτι το ιερό. Ιερό, υπάρχει μια. Αυτό
η σιωπή και το θείο στην κάθε Και λεπτομέρεια, η στο φύση. κάθε κλαράκι, στο κάθε φύλλο, τα χρώματα. Μα δεν Λοιπόν, είναι του τίποτα. θαυμάζω. Εσύ τώρα, με το ταπεραμέντο των Μεσογειακών, πας εκεί και τι κάνεις ακριβώς, μάζεψες τους ήχους της πόλης, Δεν είναι έτσι να το πούμε απλά. λαϊκά. Ναι, δεν είναι απλά ήχοι, δηλαδή δεν είναι soundscape ηχοτοπίων ή απλά συλλογή από τυχαίους ήχους της πόλης, αλλά είναι ένα έργο στο ολοκλήρωμα του σύνθεση. Σύνθεση, σαφώς, ναι. Και οι ήχοι είναι σαν επιπρόσθετοι παράγοντες, οι οποίοι, ας το πούμε, ενσωματώνονται αρμονικά Τελικά κάθε να χτίσεις το κτίριο σου. Μπορώ να πω έτσι. Δηλαδή, ας το πούμε, το κτίριο θα χτιστεί και θα μπουν κάποια, ας το πούμε, κάνει στον κήμο και υπάρχει, ας το πούμε, το έξτρα των στοιχείων και η αρχιτεκτονική του κήπου, του τοπίου εκεί κτλ. Είναι ακριβώς ένα επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο ενσωματώνεται στο όλο αρχιτεκτονικό δημιούργημα. Το αρχιτεκτονικό δημιούργημα βασικά είναι η μουσική. Και σε αυτόν μπαίνουν όλα αυτά τα, να τα ονομάσουμε, στολίδια, που είναι αυτή η ήχη. Αλλά μπορεί ένα Είναι στολίδι να είναι η αρχή. και δομικά στοιχεία. Είναι και δομικά στοιχεία, δεν είναι μόνο Ναι, διακοσμητικά. Είναι αυτό και... ήθελα να πω. Ας πούμε, μπορεί ένα διακοσμητικό στοιχείο να είναι η ιδέα για να δημιουργηθεί ένα ολόκληρο συνθετικό έργο. Πολυσύθρων. Υπάρχουν 18 διαφορετικά μέρη. Το κάθε έναν έχει μια διαφορετική, να το πούμε, θεματική ενότητα ή θεματικό στοιχείο. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ονομάζεται Αηδόνι, το λοιπόν Nightingale. Το Μάλιστα. Nightingale, από πού προέρχεται αυτή η ιδέα, είναι ότι στο αυτοκρατορικό παλάτι, το λεγόμενο Ninja Castle, υπάρχει ένας ξύλινος διάδρομος, ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο μηχανισμό όταν κάποιος περπατά πάνω, και αυτός ο μηχανισμός, όταν κάποιος βρίσκεται πάνω σε αυτόν, στο περπάτημα ηχεί σαν αηδόνι. Και αυτόν το έκαναν ώστε να μην έρχονται τα διάφορα ζώα να πλησιάζουν, για να έχει επίσης και μία συνοχή με το περιβάλλον. Άρα αντιλαμβάνεσαι ένα στοιχείο το οποίο από τη φύση πηγαίνει μέσα σε έναν παλάτι και παίρνει αυτήν τη σημασία. Άρα σημαίνει είναι κάτι που είναι στην κουλτούρα όσον αφορά το ηχητικό στο στοιχείο, το οποίο μπαίνει στο αρχιτεκτονικό δημιούργημα. Κάτι Μάλιστα. γι' αυτόν το έφρασα να αποτελέσω. Και αυτόν το παίρνω και παίρνω και μετά στη συνέχεια τρία πιάνα, έναν πίκολο ο μικρόν των φλάουτων και ένα σαξόφωνο, και προσπαθώ μέσα αυτών των μουσικών των σχηματισμών, τρία grand pianos και δύο πνευστά, να αποδώσω τον ήχο του αηδονιού. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα έχεις τον ήχο στο παλάτι και τη μουσική. Εκεί, Μαρία, έχουν και παράξενα όργανα, νομίζω. Ναι. Έχεις ασχοληθεί, έχω ασχοληθεί τα βεβαίως. Χρησιμοποιήσεις. Εν μέρη κάποια είχα όσο μπορούσα να μάθω, έγραψα και σολιστικά μέρη γι' αυτό. Αν είναι το κότο, είναι σαν το τσίτερ. Έναν άλλον είναι έναν είδος του αραβικού ουτ,
το οποίο ονομάζεται μπίβα και αυτό χρησιμοποιεί, έχει και μια κινέζικη, να το πούμε, προέλευση. Χρησιμοποιείται πολύ στο θέατρο της περίοδος του Έντο και έχει έναν έτσι σαν το να αναγγέλει τα γεγονότα. Και αυτός που το παίζει είναι σε αυτό το συγκεκριμένο όργανο, επίσης έχει και μια απαγγελία ή έναν είδος τραγουδιού. Υπάρχει αυτή η αφοσίωση στην ιαπωνική κουλτούρα, στην ιαπωνική μουσική και αυτά τα δύο όργανα είναι παραδοσιακά, χρησιμοποιούν όμως και σύγχρονα όργανα, όπως παραδείγματος χάρη το Τέρεμιν, είναι μια ρωσική εφεύρεση και πριν 10 χρόνια ένας Ιάπωνας παίχτης του Τέρεμιν αποφάσισε να κάνει μια ιαπωνική μεταδημιουργία, μια ιαπωνική έκδοση και ονομάζεται Ματριομίν. Και ο λόγος είναι επειδή το Τερεμίν έχει μπει σε μία κούκλα ρωσική, ως ας το πούμε, αναφορά. Και μιλούμε για ψηλή τεχνολογία τώρα. Δεν είναι τόσο ψηλή τεχνολογία, είναι ένα απλός. Βασικά είναι ένα, δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό πεδίο και το που κινείς, είναι το μόνο όργανο που παίζεται εξ αποστάσεως χωρίς οποιαδήποτε φυσική επαφή. Και δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό πεδίο και ανάλογα με το που είναι το χέρι σου αλλοιώνεις στην το απόσταση, πεδίο και παράγει ήχο. Όχι διαδραστική παρουσία ναι, του... όσο πιο κοντά πάεις, τόσο ψηλώνει ο τόνος, το pitch. Μάλιστα. Όσο πιο σε απόσταση βρίσκεσαι, τόσο πιο χαμηλός είναι. Αυτό είναι. Και με το συγκεκριμένο όργανο, πέρσι, με είχαν... μια άλλη δραστηριότητα που είχα κάνει στην Ιαπωνία μετά από το όταν ξεκίνησα το χιόνι του Κιώτο, με είχαν καλέσει να γράψω ένα έργο όπου έγινε πέρσι το ένα νέο ρεκόρ Guinness. Και με αυτό το το παρακολουθούμε αυτά. Τα είδαμε ναι. Όπως και τη συνεργασία σου εκεί με πολυπρόσωπα, σύνολα κτλ. Θα περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα του Κιώτο με τα μεγάλης προσμονής. Άκουσα όμως ότι άρχισες πάρε δώσε και με την Ιταλία τώρα. Σε ανακάλυψαν και οι Ιταλοί. τι γίνεται εκεί. Με τους Ιταλούς είχαμε κάτι παλαιότερα συνεργασία σε μικρότερη φυσικά κλίμακα. Τώρα με έχουν προσκαλέσει για να παρευρεθώ σε ένα φεστιβάλ που είναι στο Τράνι, στην περιοχή Πούλια, δίπλα από τον Μπάρι. Και εκεί είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι... Νότια Ιταλία, είναι στο περίπου κεντρικό, που είναι κεντρικό. Η Πούλια, στον Μπάρι. Που είναι το τακούνιν της Ιταλίας, το πίσω μέρος, λίγο πιο πάνω. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι εξ ολοκλήρου αφοσιωμένο στην δημιουργία ταινιών που έχουν σχέση με μουσική και το θέμα τους είναι sonic scenes, δηλαδή τα σκηνικά, ηχητικά σκηνικά των διάφορων χωρών. Και με έχουν προσκαλέσει, αντιπροσωπεύω τη Ρωσία,
στο συγκεκριμένο. Αντιπροσωπεύεται τη Ρωσία, Ρωσία στην Ιταλία. Στην Ιταλία. το οξύμορο κατά κάποιο τρόπο. Και στο συγκεκριμένο φεστιβάλ δεν μπορούμε να το αναφέρουμε ακόμα επειδή πρέπει να παρουσιαστεί. Αλλά θα μου απονεμηθεί για ένα συγκεκριμένο βραβείο. Ένας άνθρωπος σαν τον Μάριο με τέτοιες ικανότητες ευχόμασταν να αξιοποιηθεί και από την Κύπρο. Και αυτή η ευχή έπιασε τόπο. Του ανατέθηκε πρόσφατα, πέρσι ή πρόπερσι είναι, για την Κύπρο. Τον Ιανουάριο του 2019. Το 2019 του ανατέθηκε να γράψει έναν ορατόριο που να έχει να κάνει με τον τόπο μας. Ίσως καθυστερήσει λίγο με τα κορονοπροβλήματα κτλ. Αλλά είδα προηγουμένως κάτι τεράστια αρχεία, παρτιτούρες κτλ. Πες μας για αυτόν το έργο που έχει να κάνει πλέον με τον τόπο μας. Σε αξιοποιεί η Κύπρος. Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα υπάρχουν τέτοια δεδομένα ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Η αλήθεια ήταν ότι η πρεμιέρα προγραμματιζόταν για τις 20 του Ιούλη που μας πέρασε, αλλά λόγω της πολυπλοκότητας και της μεγάλης εμπλοκής συντελεστών στο Πες μας από την αρχή, τι είναι το θέμα, ποιος σου το ανέθεσε κλπ. Η ανάθεση είναι από την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Κυβέρνηση σου ανέθεσε τι. Μου ανέθεσε την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη δημιουργία, τη σύνθεση δηλαδή, ενός έργου η οποία θα είναι αφιερωμένη για τα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974 και το συγκεκριμένο έργο είναι ειδικά αφιερωμένο στις μάνες των αγνωμένων της Κύπρου, οι οποίοι είναι, κατά την άποψη μου και όχι μόνο, όπως οι σύγχρονες Παναγίες, οι οποίες κουβαλούν μέχρι τον τάφο τους, δυστυχώς, έναν ολόκληρο σταυρό και των μαρτύριων που ζουν οι γη τους και ανάλογα οι συγγενείς τους. Εξού και ο τίτλος. Εξού και ο τίτλος, Πονεμένες Παναγίες. Είναι γραμμένο για σχεδόν 200 άτομα. Υπάρχει έναν ενδιαφέρον ετερογενές υλικών το οποίο αξιοποιείται. Και να αναφέρω απλά κάποια στοιχεία. Υπάρχει μεγάλη συμφωνική ορχήστρα. Είναι η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου μαζί με έναν κλιμάκιο της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων που θα αναλάβουν να το εκτελέσουν. Νέων Κυπρίων. Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου. Ο λόγος... είναι πολύ αξιολογοί. Όλοι είναι πολύ τους άκουσα αξιολογοί. Σε μια όπερα. Ναι. Την έβγαλα μόνοι τους οι μικροί. Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ αξιολογοί. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η αξιοποίηση και σε σύγχρονα, κατά την άποψή μου, έργα και κατ' επέκταση να δημιουργείται και η κλίμακα της Συμφωνικής Ορχήστρας, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, διότι αν και ονομάζεται Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, εντούτοις είναι, δεν ορχήστρα, είναι, πλήρης. Είναι ορχήστρα δωματίου. Ναι. Και επειδή το έργο απαιτεί αυτόν το εύρος της Μεγάλης Συμφωνικής Ορχήστρας, έτσι οι δύο συμφωνικές ορχήστρες, οι κανονικοί ας το πούμε και των νέων, συμπράττουν μια μεγάλη κανονική, συμφωνική πάντων, ναι. ορχήστρα, η οποία είναι αναγκαία για το ηχητικό όγκο το οποίο απαιτεί το συγκεκριμένο έργο. Ταυτόχρονα συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας, επίσης έναν πολύ αξιόλογο και νεανικό σύνολο. Ταυτόχρονα παραβάλλεται σε αυτόν τον δυτικό χαρακτήρα μουσικής η παρασημαντική. Η παρασημαντική είναι η βυζαντινή μουσική, άρα έχουμε αυτόν τον συγκερασμό και την συμφωνία, κατά κάποιον τρόπο, αυτόν το συντέριασμα, να πούμε. Το συντέριασμα αυτών των δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων. Κόσμων, ναι, ναι. Αυτό μου δημιουργεί μια μεγάλη απορία. Πώς μπορεί να τα καταφέρει να παντρέψει τώρα δυτικό πολιτισμό με δομές, με μέτρα, με ήχους κτλ. Και, και αρμονίες, με τις μονοφωνίες, αυτές τις Πριν τις συναντήσεις μας, ήμουνα στην Αρχιεπισκοπή με τον αρχιμουσικό της χοροδίας και ακριβώς βλέπαμε εκεί την διαφορά της παρασημαντικής, της βυζαντινής μουσικής, ας το πούμε, και τον τρόπο τον οποίο γίνεται σημειογραφία του
σε αντιπαράθεση με την δυτική μουσική και όντως είναι εντελώς δύο διαφορετικοί κόσμοι και νομίζω αυτό το κάνει πιο ενδιαφέρον και πιο σημαντικό. Μου εξάπτει τη φαντασία, πραγματικά. Ο παππούς με τα ψάλτης, ο παππούς μου ο Βαγγέλης ήταν πολύ καλός ψάλτης, έρχονταν από διάφορα χωριά να τον ακούσουν, αυτοδίδακτος. Κάτι βρήκε έναν κόλπο με τις οξύες και τις βαρύες και μου τα εξηγούσε. Ναι, όταν ναι. Η βαρία μου λέει: Δίνω δύναμη, και ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και κατανόησα. Κεφάλαιο της κουλτούρας μας. Κατανόησα ότι η δομική εξέλιξη της μονοφωνικής βυζαντινής μουσικής έχει να κάνει με το. Είναι σαν ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι. Ναι. Ενώ η μουσική, η δυτική, σαν να είναι μια πόλη χτισμένη που επαναλαμβάνονται modules και ξέρω. Δεν είμαι μουσικός αρχιτέκτονας. Και μου εξάπτει τώρα την περιέργεια. Μπορεί να μας πεις κάτι για την έμπνευση και για την δομή αυτού του, να το ονομάσουμε ένα ορατόριο, ένα σύγχρονο ορατόριο. Είναι ορατόριο όμως στην τελική. Όντως είναι ένα σύγχρονο με την έννοια ότι ακόμα και αυτό το στοιχείο που έχουμε τώρα αναφέρει, που δεν είναι μόνο αυτό βασικά, υπάρχουν και άλλα ασυνήθιστα στοιχεία μέσα και την άποψή μου κάποια που συμβαίνουν για πρώτη φορά. Έχει τρία μέρη. Το κάθε μέρος παραλληλίζεται με τα τρία τελευταία φάσεις της εβδομάδας των παθών, δηλαδή Μεγάλη Πέμπτη που είναι η Σταύρωσης, Μεγάλη Παρασκευή που είναι ο Επιτάφιος και Μεγάλος Σάββατον που είναι η Ανάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει έναν αναστάσιμο χαρακτήρα. Εδώ και δύο χρόνια ή για δύο χρόνια με είχε απασχολήσει το όλο θέμα. Είχα κάνει διάφορες έρευνες. Είχα στο πλευρό μου άτομα τα οποία μου είχαν παραχωρήσει αρκετό υλικό και μαρτυρίες όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Να πω ότι τα κείμενα είναι γραμμένα στην νέο ελληνική, στην αρχαία ελληνική, στην δημοτική και στην κυπριακή γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η οικουμενικότητα της γλώσσας μας, κατά κάποιον τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα, τα οποία είναι σαν ένα ταξίδι. Υπάρχουν και από το Μεγάλη Παρασκευή και το Γλυκί μου Air. Υπάρχουν και από το Δύο Μάνες νομίζουν πως είναι μόνες στον κόσμο της σύγχρονης νεοελληνικής ποίησης. Υπάρχει και κυπριακή, ας το πούμε, συμμετοχή. Έχουν κυπριακοί ποιητές και λαϊκοί γράφουν ειδικά κομμάτια για αυτόν το έργο. Όπως επίσης και πολύ σημαντική ήταν η συνεργασία που είχα και έχω με τον πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, τον κύριο Γουλιάμον, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό μου και μέσω της έρευνας του μου έδωσε αρκετά ενάσματα και, ας το πούμε, στοιχεία που αξιοποίησα εν τέλει στο έργο. Μάριε, εμένα πολλοί με χαρακτηρίζουν και αιρετικό, γιατί... Ναι, το είναι καλό. Μελετώντας την ιστορία και όχι ακούγοντας την απλώς από τα σχολεία, διαπίστωσα και πλέον το έχουν αποδεχτεί και όλοι, ότι εμείς έχουμε περίπου 1.504 αγνοούμενους, αλλά και οι Τουρκοκύπροι έχουν καμιά 506 άτομα. Και κατά τη γνώμη μου, ο πόνος είναι ο ίδιος, οι μάνες είναι οι ίδιοι, η απώλεια είναι η ίδια. Δεν θα έβλεπα έναν τέτοιο έργο να μην λάβει υπόψη και αυτήν τη διάσταση. Ναι. Ότι υπάρχει και το άλλο στοιχείο, η άλλη κοινότητα που είχε και αυτή απώλειες, πόνο κτλ. Και να εμπλουτίσεις ακόμα περισσότερο το ηχοχρώμα της Κύπρου. Ναι, υπάρχει όμως αυτό που λες, το γνωρίζω και ήταν, είμαι συνειδητά που κάνω όλη αυτή την... όπως δεν ξέρω αν τα ανάφερα στην αρχή ή ήταν στην κουβέντα μας, το όλο έργο έχει έναν πανανθρώπινο χαρακτήρα και αναδεικνύεται βασικά η αξία και το μεγαλείο μίας και μόνο φιγούρας. Δηλαδή, το έργο δεν έχει να κάνει με εθνικότητα. Πρώτα απ' όλα είναι, ας το πούμε, και ένας εξορκισμός του πολέμου. Συμβολικό με λίγα λόγια, για να άγεται έτσι σε ανώτερα ακριβώς, θέματα παγκοσμιότητας και οικουμενικότητας. Το ότι συγκεντρώνεται σε αυτόν τον συγκεκριμένο στοιχείο είναι στοχευμένο, το συγκεκριμένο το έργο και λόγω αυτών των μουσικών στοιχείων των οποίων σου είχα προαναφέρει. Και το ότι η πρεμιέρα συμβαίνει στις 20 Ιουλίου, που είναι η μέρα καταδίκης
της τουρκικής εισβολής είναι ένα γεγονός το οποίο έχει συμβεί και είναι ιστορικό γεγονός. Επομένως, όλα αυτά έχουν το νόημα τους και δεν είναι στοχευμένα για να αγνοήσουν οτιδήποτε άλλο, ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, ας πάμε έτσι και στο πιο χαλαρό, έτσι λίγο το δημοσιογραφικό, να μην είναι και πολύ βαρύ έτσι, το θέμα μας. Το αποτέλεσμα, είμαι σίγουρος ότι θα δικαιώσει την προσπάθεια. Αλλά ρε Μαρία, εσύ κοιμάσαι, ας πούμε, όλη μέρα, πρέπει να δουλεύεις όλη μέρα, μέρα και νύχτα, να πούμε. Πώς λειτουργείς? Ένα λίγο έτσι την καθημερινότητα σου. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι... Συνέχεια ταξιδεύεις, για... αλλά τούτα τα έργα και είδα προηγουμένως τόσα όργανα, τόσα... Ναι. Τόση δουλειά. This is life. This is Cyprus. This is the good Cyprus. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά, που έχουν ικανότητες και τις έχουν, κυρίες και κύριοι, τραβήξει στο ζενίθ των δυνατοτήτων τους και ακόμα και το υπερβαίνουν πολλές φορές. Αυτή είναι η Κύπρος που μας αξίζει. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε για τον τόπο μας, έναν τόπο που μας επρικοδότησε ο Θεός, πλούσιο, πλούσιο σε φυσικά χαρακτηριστικά, πλούσιο σε πολιτισμό, πλούσιο σε ιστορία, και εμείς πρέπει να προσθέτουμε σε αυτόν τον τόπο και όχι να αφαιρούμε. Και αναφέρομαι ξανά στα πρόσφατα γεγονότα. Δεν μπορώ να τα αγνοήσω, Μάριε. Άνθρωποι που ήρθαν για το... Κάθαρα το στενό, για την τσέπη τους, για το στενό οικονομικό αντίληψη των πραγμάτων, πώς θα γαλέψουν την αγελάδα που λέγεται Κύπρος. Εσύ την αγελάδα αυτή την περιποιείσαι, την ταΐζεις, την ποτίζεις και μεγαλουργεί. Μάριε, θέλω να σε συγχαρώ για όλα αυτά που κάνεις. Αναμένομαι με αγωνία και την ολοκλήρωση του ήχου του Κιώτο της Ιαπωνίας, αλλά και το ορατόριο αυτό. Ευχόμαστε ο ιός να παρέλθει σύντομα και να μπορούμε να λειτουργήσουμε κανονικά και να καταγραφεί στην ιστορία, όπως καταγράφηκε η BMW με τα 100 χρόνια τη μεγάλη αυτή τη φαντασμαγορική παραγωγή, και στην Κύπρο οι ικανότητες σου να έρθουν σε μια παραγωγή, σε ένα αποτέλεσμα ιστορικά αξιόλογο. Αυτή είναι και η ουσία της όλης προσπάθειας. Πολλές φορές μου έχουν πει για να κάνω διάφορα, όταν δεν βλέπω να υπάρχει νόημα ή να υπάρχει αυτή η πτυχή στο κάτι να γίνει σαν παρακαταθήκη στο αποτέλεσμα, νομίζω δεν υπάρχει καν ο λόγος για να γίνει οτιδήποτε. Και επειδή μου πες τι κάνω στην καθημερινότητα, αυτόν κάνω. Θέλω να έχει τα πάντα να έχει νόημα για μένα. Δηλαδή, και το νόημα να αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε φορά που πιστεύεις ότι το πλησιάζεις, τόσο πιο μακριά βρίσκεσαι. Και είναι σαν να λες ότι ένας αρχιτέκτονας πώς μπορεί να φτάσει σε έναν κορισμό όταν κάθε μέρα του έρχονται νέες ιδέες με τις νέες δυνατότητες και με τις νέες εμπειρίες τις οποίες εκλαμβάνει από το όλο του έργο. Ο δημιουργός και ο αρχιτέκτονας ενέχει δημιουργία, είναι και επιστήμη, είναι και τεχνολογία. Έτσι. Αλλά σαφώς ενέχει και δημιουργία. Ο δημιουργός, λοιπόν, Μαρία, δεν μπορεί να λειτουργεί έξω από το πλαίσιο. Βρίσκεται σε έναν ιστορικό χώρο, σε έναν πολιτισμικό χώρο, σε έναν κοινωνικό, οικονομικό χώρο, και οι προκλήσεις και οι αλλαγές που συμβαίνουν συνεχώς είναι κοσμογονικές. Εγώ νόμιζα μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ, του κομμουνισμού, ότι ο κόσμος θα ήταν boring. Λοιπόν, από τότε που έπεσε ο κομμουνισμός, άλλων από ανατροπές και εντάσεις δεν έχουμε ζήσει. Ο δημιουργός λοιπόν δεν μπορεί να είναι έξω από αυτά τα πράγματα, και αν είναι ένας ευαίσθητος σεισμογράφος της εποχής του, ερμηνεύει τον κόσμο και τα τεκτενόμενα φιλτράροντας τα μέσα από τις δημιουργικές του ικανότητες και την προσωπικότητα του και τη φιλοσοφία του και το όραμα του, δεν πρέπει να κάθεται ήσυχος. Έτσι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα μας. Θα περιμένουμε οι ακροατές μας, κυρίες και κύριοι, στα πλαίσια αυτής της συζήτησης θα έχετε απολαύσει μερικά από τα πράγματα για τα οποία μιλούμε. Σας ευχαριστούμε και σας λέω, μαζί μας προσμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Μάρια, σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.